Σήμερα ήρθα να μοιραστώ σκέψεις, προβληματισμούς με τους δημοσιογράφους όλων των μέσων της περιοχής που για πολλά χρόνια, κοντά 30 χρόνια, καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της εντός και εκτός Βουλής, της δικές μου αλλά και του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος τελευταία. Μα προπαντός, εκτός από τις ευχές, ήρθα να εκφράσω την μεγάλη ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου σε μια στιγμή που δοκιμάζεται ο κλάδος των δημοσιογράφων, σε μια στιγμή που διαβάλλεται και σε μια πολύ κρίσιμη εποχή όπου τα εργασιακά τους δικαιώματα, τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά στην κυριολεξία βρίσκονται στο πιο κρίσιμο σημείο. Ήρθα λοιπόν να κάνω εκ μέρους των πολιτών, των συμπολιτών μου, μια κατάθεση ευγνωμοσύνης στην προσφορά τους στην ενημέρωση. Στο πιο σημαντικό δηλαδή αγαθό που έχει η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σε αυτή την κουβέντα λοιπόν μεταξύ τυρού και αχλαδιού μίλησα και για τα δικά μου σχέδια. Και μίλησα με διάθεση εξομολογητική, γιατί είμαι ο φιλέτης. Έχω πάρει πολλά δάνεια από τον λαό της Αχαΐας. 27 χρόνια βουλευτής, θα ρω πως από την μεταπολίτευση και μετά δεν υπάρχει κανένας. Γι' αυτό λοιπόν και είπα ότι πραγματικά πιστεύω. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Έφυγα και παραιτήθηκα από την κυβέρνηση Σαμαρά και έμεινα έξω από το πολιτικό μου σπίτι χρόνια τώρα, όπως έκανα το ίδιο και τώρα στην συγκυβέρνηση του Τσίπρα και του Καμένου, γιατί πιστεύω βαθύτατα μέσα μου ότι η σταύρωση που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός είναι διαρκής και χωρίς μάλιστα την προσδοκία της Ανάστασης μέρες που είναι. Και επειδή ούτε εγώ ούτε ο λαός μας θέλω να ζει εκείνο το δράμα και το μαρτύριο του Προμηθέα Δεσμότη, γι' αυτό εξακολουθώ να λέω τα ίδια που έλεγα και τότε επί Σαμαρά και σήμερα επί Τσίπρα, ότι δεν πάει πουθενά, πρέπει να σπάσουμε αυτά τα δεσμά. Και είμαι πρώτος εγώ να καταβάλω το αντίτιμο μιας τέτοιας ανταρσίας. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αν σήμερα ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως τότε μας έβγαλε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, αυτός που μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα θα ζητούσε να φύγουμε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ήδη ένα μεγάλο κίνημα, ένα νέο κίνημα, δημιουργείται με τις παρακαταθήκες του μακαριστού Χριστόδουλου, που τα είχε πει όλα και τα είχε δείξει όλα. Ένα νέο κίνημα που έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες του έθνους και του λαού, που θέλουν να βιώσουν την Ανάσταση που έρχεται, όχι μόνο μέσα από τον Οβελία, γιατί είναι και πάρα πολλοί που δεν θα ψήσουν αρνί φέτος, αλλά μέσα από την πεποίθηση ότι μπορεί η Ανάσταση να δημιουργήσει σε όλους εμάς την προσδοκία της ελπίδας και της αισιοδοξίας. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε τους φίλους μου εδώ, τους δημοσιογράφους, ότι βρισκόμαστε σε συζητήσεις με ορισμένους Μητροπολίτες και τους λέω πως αν αλήθεια αγωνιούν και αν πιστεύουν σε όλα εκείνα που λένε από τον Άμβονα στο κήρυγμά τους, δεν έχουν παρά να βγουν μπροστά. Έχουμε κουραστεί να ακούμε κηρύγματα από τον Άμβονα, να βγουν εκείνοι μπροστά και εγώ τελευταίος από πίσω. Δεν θέλω εγώ γαλόνια. Εγώ καταθέτω και αυτά τα γαλόνια που ο λαός μου έδωσε και κανένα κόμμα. Και δέχομαι από την τελευταία θέση του υποδεκανέα του στρατιώτη να υπηρετήσω με έναν τέτοιο ηγέτη, αλλά που θα ακολουθήσει τα ρήματα εκείνου του μακαριστού Χριστόδουλου, που θα δείξει το δρόμο, που θα σταματήσει να ζητά από τους Έλληνες να είναι ευρωλιγούριδες, που θα σταματήσει πια αυτή η ζητιανιά, αυτή η περιφρόνηση, αυτή η καταφρόνηση, αυτή η προσβολή που νιώθουμε 6 χρόνια τώρα.
που θα μας κάνει πάλι κύριους στον τόπο μας. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, γιατί υπάρχουν και πολλοί Έλληνες, Ελληνόπουλα του εξωτερικού, της ομογένειας, που είμαστε σε επαφή μαζί τους, που έχουν κάνει μια πολύ σπουδαία διαδρομή επαγγελματική και επιστημονική, που δεν ζητάνε τίποτα από την πατρίδα παρά μόνο να δώσουν. Όπως έδωσαν κάποτε και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν ήρθαν από την Αμερική, από την Αυστραλία για να πολεμήσουν χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση, όταν άλλοι λιποτακτούσαν από αυτούς που γίναν και πρωθυπουργοί της Ελλάδος και δεν πήγαν καν στρατιώτες. Λοιπόν, είμαστε σε επαφή και με αυτούς και δεν τους ζητάμε εμείς τα πορτοφόλια τους. Τους λέμε να έρθουν να μπουν μπροστά σε αυτό το κίνημα αυτοί οι ηγέτες. Και αν συμβεί τούτο, είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα που είδατε προχτές στην Αυστρία δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα δείτε εδώ στην Ελλάδα.